του στόλμα του Παντρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Αδελφοί και πατέρες, κυρίες και κύριοι, τη μεγάλη ελληνική επανάσταση, ιστορικό γεγονός οικουμενικής σημασίας, την προπαρασκεύασε, την κήρυξε και την διεξήγαγε η ψυχή του γένους. Άρχισε την προπαρασκευή από την 29η Μαΐου 1453 με την υψηλοφάνταστη δημιουργία ενός θρύνου. Προκάλεσε δε την έκρηξή της την 25η Μαρτίου 1821 με το ενθουσιαστικό σάλπισμα ενός έπους. Δεν υπάρχει κατανυκτικότερο ιστορικό μυστήριο από τη μετεώρηση της ιστορίας σε θρύλο. Δεν υπάρχει ωραιότερη ιστορική πραγμάτωση από την υλοποίηση του θρύλου σε ιστορία. Όσο κι αν προβάλλεται θαυμαστή του λογισμού και της γνώσεως η καρποφορία, θαυμαστότερη υποβάλλεται της ψυχής η ανθοφορία. Ισχυρότερα θα είναι πάντοτε της ψυχής των λαών τα σκυρτήματα παρά οι σεισμοί του στοχασμού τους. Από την έκρηξη της σκέψης μπορεί να προέλθει ένα νέο σύστημα ζωής. Από την έκρηξη της ψυχής μπορεί να προέλθει μία νέα ζωή. Η Βουλή των Εκλεκτών νομοθετεί καθεστώτα, συγκροτεί οργανισμούς, προκαλεί πολέμους, απεργάζεται καταστάσεις. Η ψυχή όμως του λαού θεσμοθετεί άγραφους νόμους, εγκυμονεί θαύματα, πνευματοποιεί την ιστορία. Έργο της ψυχής του λαού υπήρξε η Επανάσταση του 1821. Όποιος διαβάζει κείμενα του 1821, μέσα από αυτά μοιείται στα ιστορικά του απόκριφα. Η λέξη γένος, που τόσο συχνά θα την απαντήσει, τον συγκινεί μέχρι κατανήξεως. Του προξενεί δέος και χαρά μαζί, πόνο μαζί και πάθος. Περικλίνει μέσα της μεγαλείο
και μαρτύριο, κατατρεγμό και θρίαμβο, ολοκαύτωμα και θρίαμβο. Δίνει η λέξη γένος όχι μοναχά την αίσθηση του ελληνικού παρόντος, αλλά ταυτόχρονα και όλου του ελληνικού παρελθόντος και όλου του ελληνικού μέλλοντος. Έτσι, η Επανάσταση του 1821, σαν ξεσηκωμός του γένους, παίρνει τις διαστάσεις της θανάσιμης πάλης, όχι των ηρώων της εποχής εκείνης μόνο, αλλά και όλων των προγόνων και όλων των απογόνων. Γίνεται η επανάσταση της πανστρατιάς των ελληνικών ψυχών. Όσες έζησαν, όσες ζουν και όσες θα ζήσουν. 29 Μαΐου 1453 η ελληνική αυτοκρατορία του Βυζαντίου καταλύεται. Ο τελευταίος αυτοκράτορας Κωνσταντίνος Παλαιολόγος πέφτει νεκρός, ηρωικά μαχόμενος του υπέρ των όλων αγώνα. Το ιερό τέμενος της Ορθοδοξίας, η Άγια Σοφιά, μολύνεται και παραδίνεται σε άλλη λατρεία. Δεν μένει τίποτε ορθό. Πάντα τα ένδοξα ημών κατέπεσαν, θρηνολογεί ο χρονογράφος. Το έθνος συντρίβεται κάτω από τα σιδερένια πέλματα των κατακτητών. Η φυλή σπαράσεται. Από άγρια σμήνη φανατισμένων ολοθρίσκων ορδών. Τα φαινόμενα μαρτυρούν πλήρη καταστροφή, ολοκληρωτικό όλεθρο και οριστικό τέλος του ιστορικού μας βίου. Η ψυχή όμως του γένους δεν παραδίνεται στον κατακτητή, μένει όχι μόνο ζωντανή, αλλά και ελεύθερη. Όχι μόνο ελεύθερη, αλλά και ενεργός. Με την πιο μυστηριώδη ενέργεια, η ψυχή του γένους, στη θέση της καταλυμμένης αυτοκρατορίας, των εσάρκων σωμάτων, ιδρύει αυτομάτως νέαν αυτοκρατορίαν ασάρκων πνευμάτων. Στον τόπο του θυσιασμένου θνητού αυτοκράτορα ανακηρύχνει ευθύς αμέσως νέον αυτοκράτορα αθάνατον, τον μαρμαρωμένο βασιλιά. Και για θρόνο του υψώνει έναν τάφο. Και πού τοποθετεί τον ιδεατό
αυτό ο θρόνο στη βεβηλωμένη της Ορθοδοξίας Ακρόπολη κάτω από τους θόλους της Αγίας Σοφιάς. Θεματοφύλακα του Εθνικού Παλαδίου διόριζε η Θεία Πρόνοια την Ορθόδοξη Εκκλησία. Αυτή με αστραπιαία επιδεξιότητα ξανάδεσε την ιστορική μας συνέχεια στο ίδιο μέρος που την έκοψε το σπαθί του Μωάμεθ. Αυτή με καταπληκτικά εύστοχη ετοιμότητα την ίδια στιγμή της μεγάλης κηδείας πρόβαλε στο άπειρο το ολόλαμπρο όραμα της μεγάλης ιδέας. Ο νεκρόσιμος ψαλμός της αυτοκρατορίας είχε την πιο αναπάντεχτη, την πιο ανιστόρητη εποδό. Μια εποδό γεμάτη αναστάσιμη πίστη και ζωογόνα αισιοδοξία. Σώπασε κύρα Δέσποινα και εσείς κόνες μην κλαίτε. Πάλε με χρόνια με καιρούς, πάλε δικά μας στάνε. Ήταν η ψυχή του γένους που φτερούγιζε έτσι χερουβικά πάνω από τα ερείπια του ολέθρου. Η προβολή της Εκκλησίας σαν υπέρτατης αρχής του γένους, η αιώνια ανανέωση τους φρύγους των δυτικών παραδόσεων μετά τον Αλέξανδρο Μεγαλέξανδρο που ζει και βασιλεύει με το μαρμαρωμένο βασιλιά που περιμένει το πλήρωμα του χρόνου, η διατήρηση της κοινοτικής αυτοδιοικήσεως, η ψυχή του γένους με τη μυστηριώδη της επεξεργασίας το άδειτο, των αδύτων της ανθρωπίνης υπάρξεως, τα διδακτήρια των Αθηνών, του Αγίου Όρους, της Πάτμου, των Ιωαννίνων, της Μεσκοπόλεως, της Μύρινης, των Κιδονιών, του Μεσολογγίου, της Δημητσάνας και τόσα άλλα, ίδρυε προπάντων το υποβλητικό εκείνο και συγκινητικό κρυφό σχολείο, που δεν υπάρχει άλλο παρόμοιό του στην πνευματική ιστορία της ανθρωπότητας όλης. Η ψυχή του γένους ύψωνε τους αριστοκράτες του φαναριού στο μαρτυρικό μεγαλείο των διερμηνέων της πύλης και των ηγεμόνων της Μορδοβραχίας. Η ψυχή του γένους οργάνωνε πότε τη φιλόμουσο εταιρεία, πότε το ελληνόγλωσσο ξενοδοχείο και πότε τη φιλική εταιρεία. Η ψυχή του γένους ανέβαζε τους κλέφτες στα φαράγγια της Γιώνας και της Λιάκουρας. Κατέβαζε τους αρματολούς στη πολεμική ακαδημία του Αλή Πασά των Ιωαννίνων. Η ψυχή του γένους άναβε τη θριαλίδα για τις 11 μικρές και μεγάλες εξεγέρσεις που σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια των 4 αιώνων της Σκλαβιάς. Πότε στη Μάνη, πότε στο Πόντο, πότε στην Ήπειρο,
από τον Κροκόνδυλο Κλαδά και τον Διονύσιο Τρίκης, από τον Μπού Αγρίβα έως το Λάμπρο Κατσόνι, τις 11 εξεγέρσεις που κατάληξαν στην εθνεγεσία του 21. Πάλε με χρόνους, με καιρούς, πάλε δικά μας θα'ναι. Τα προφητευμένα χρόνια έφτασαν. Οι προαναγγελμένοι καιροί ήρθαν. Το πονεμένο ερωτηματικό του Ρήγα Φεραίου, ως πότε παλικάρια, επήρε απάντηση καταφατική στο μοναστήρι της Αγίας Λαύρας. Ποτέ πια σκλάβη. Η ψυχή του γένους όρθωσε κορμιά και όπλησε χέρια. Τα βογγητά της και τα μυρολόγια της, οι προσευχές της και τα τραγούδια της, οι χρησμοί και τα παραμύθια τόσων αιώνων συμπτύχθηκαν σε μια και μόνο μυριόστομη ανεκλάλητη αναγραφή. Ελευθερία ή θάνατος. Το ελευθερία ή θάνατος άπαξ εξτομίζεται, ούτε ανακαλείται, ούτε παραγράφεται, ούτε ανατρέπεται. Άλλωστε είχε καταγραφεί στο ληξιαρχείο της ιστορίας με τη συνυπογραφή του Αρχαγγέλου της 25ης Μαρτίου. Και η ληξιαρχική πράξη εκείνη, μεταφερμένη στα επουράνια αρχεία, ήταν αυθεντική και απρόσβλητη, όχι μόνο στον ανθρώπο την απόφαση, αλλά και στου Θεού την ευδοκία. Η σύμπτωση την ίδια μέρα της ενηγικής εξορμήσεως και του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου δεν ήταν τυχαία. Ήταν θεοφανέρωτη. Άγραφη και αναπόδεικτη είναι οι νόμοι που διέπουν τη μυστική ζωή του κόσμου. Όμως υπάρχει μυστική ζωή και συμβολικά είναι τα φανερώματά της. Τι λαμπρότερο φανέρωμα? Σώπασε κύρα Δέσποινα, και εσείς κόνες μην κλαίτε. Στην Αϊπάθενο, την υπέρμαχο στρατηγό είχε εναποθέσει η ψυχή του γένους την ελπίδα της Αναστάσεώς του. Στους κόλπους της Ορθόδοξης Εκκλησίας του είχε εμπιστευθεί όλα τα χρόνια της σκλαβιάς, τους πόθους, τα όνειρα, τις κρυφές του δυνάμεις και όλα τα άειλα όπλα της ψυχή του γένους. Και ειδού ότι ένα πρωί της 25ης Μαρτίου Άγγελος Κυρίου κατέρχεται από τον ουρανό για να επαναλάβει το χαίρε Μαρία και χαριτωμένη. Ο Κύριος Μετασού, ευλογημένη σύ εν γυναίξη. Αλλά και για να προσθέσει ο ίδιος Άγγελος, χαίρε Ελλάδα σκλαβωμένη, ο Κύριος Μετασού. Ευλογημένη σοι εν έδνεση. Πώς να μη συμβολίζει πια στον αιώνα τον άπαντα η 25η Μαρτίου τον υπερούσιο συνταυτισμό της θρησκείας και του έθνους, του ελληνισμού και του χριστιανισμού.
σήμερον της σωτηρίας ημών το κεφάλαιον και το απαιώνος μυστηρίου η φανέρωσης. Ο ύμνος μπορεί κάλλιστα να αναφερθεί με τα ίδια λόγια, είτε στη μητέρα του έθνους του Θεού, είτε στη μητέρα των Ελλήνων. Όσοι μπορούν να κρατήσουν πάντα ανοιχτά, πάντα άγρυπνα τα μάτια της ψυχής τους, δεν δυσκολεύονται να οραματιστούν στη μυσταγωγία της 25ης Μαρτίου την ενότητα των μυστηρίων του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου και του Ευαγγελισμού της Ελληνικής Απελευθερώσεως. Αγαπητοί μου, τα σύγχρονα γεγονότα μας πείθουν πως ζούμε σε εχθρικό πολιτικό περιβάλλον που γνωρίζει πολύ καλά πως όλη η δύναμή της είναι η θρησκεία μας και οι παραδόσεις μας και ο πολιτισμός μας. Εκεί στρέφεται το μίσος εκείνων που θέλουν να πλήξουν την Ελλάδα, στις παραδόσεις τις οποίες στρέφεται η ελληνική ψυχή. Πρόετον, ακούστηκε, μάλλον γράφτηκε, σε περιοδικό πως αν θέλουμε ο ελληνικός λαός να γίνει έρμεο των κυμάτων και των ιδεών της σύγχρονης εποχής, πρέπει να του πλήξουμε βαθιά τις πολιτιστικές του παραδόσεις και ρίζες. Έτσι ο ελληνικός λαός χωρίς ρίζες θα ξηρανθεί. Αυτά υπόθηκαν από τον Κίσιγκερ, τον άλλοτε ποτέ Υπουργό Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών. Στόμεν λοιπόν καλός, στόμεν μεταφόβου και ευλαβηθόμεν όσα παρέδωσε σε μας σαν ιερά παρακαταθήκη η ψυχή των προγόνων μας, πρέπει να τα παραδώσουμε αυτούσια όπως τα παραλάβαμε στις γενιές που έρχονται. Ο Άγιος Κοσμάς ο Ετωλός, κήρυκας των σκλάβων του 21, φωνάζει «Ψυχή και Χριστός σας χρειάζονται». Αυτά δεν μπορούν να σας τα πάρουν παρά μόνο αν τα παραδώσετε μόνοι σας εσείς. Αν ανοίξετε τις κεκρόπορτες της ψυχής, τότε μόνον θα σας τα συλλήσουν, θα σας αρπάξουν και θα μείνετε χωρίς τις παραδόσεις σας. Αδερφοί μου, για να είναι το μνημόσυνο αιώνιο του Πατέρα μας, την ημέρα αυτή που ανατέλει 25 Μαρτίου 2002, είναι ανάγκη
να έχουμε πείνα. Να τρεφόμαστε δηλαδή με τις ιερές παραδόσεις της φυλής μας. Να ανεβάσουμε εκεί ψηλά στην καρδιά μας, εκείνα τα οποία είχαν πρώτη θέση στις καρδιές των επαναστατών αγωνιστών του 21. Μην ξεχνάμε ότι σύνθημά τους ήταν για του Χριστού, την πίστη την Αγία, της πατρίδος την ελευθερία, για αυτά τα δυο θα πολεμήσω. Και αν δεν τα αποκτήσω, τι μ' ωφελεί να ζήσω? Όσοι εχθρεύονται, και είναι πολλοί εκείνοι που σκέπτονται επίβουλα κατά τη ζωή του έδωνα μας, ακριβώς αυτά προσπαθούν να αρπάξουν μέσα από την ψυχή μας. Θρησκεία, οικογένεια, πατρίδα. Όταν κινδυνεύεις, παίρνεις τα μέτρα σου. Αγωνίζεσαι. Αντιστέχεσαι, πέφτεις. Και σύμφωνα με εκείνο που ο Κύριος μας έχει πει, εάν ο κόκκος του σίτου, του σταριού, πέσει στη γη και αποθάνει και σαπίσει, πολύ καρπό φέρει. Σύμφωνα λοιπόν με αυτό που αποδείχθηκε και από τη ζωή του Χριστού, που έπεσε, έχισε το αίμα του και ήρθε η Αναστασή του και αναστήθηκε η ανθρωπότητα, έτσι και οι πρόγονοί μας κάτω από τον καλό ποιμένα τον Χριστό, στον οποίο στηρίχτηκαν, έπεσαν. Και το στάρι εκείνο που έπεσε μέσα στη γη σάπισε και έδωσε το καρπό που λέγεται ελευθεριά. Να έχουμε υπόψη μας ότι γνωρίζουν πάρα πολύ καλά οι επίβουλοι εχθροί μας ότι με τον πόλεμο δεν μας αφαιρούν τα ιερά και όσια μας. Όμως ξέρουν πολύ καλά ότι με τον ύπνο μπορούμε να στα πάρουμε. Με τον αποπροσανατολισμό. Δυστυχώς, χρειάζεται να είμαστε στη σκοπιά και δεν είμαστε. Γιατί με τα μέσα που διαθέτουν και με την τροφή που παρέχουν με τα μέσα τους, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, προσπαθούν να μας ποτίσουν με τα μαγικά βότανα της Κύρκης, να μας υπνοτίσουν. Έτσι, στον ύπνο ευρισκόμενοι, εμείς θα μπορέσουν εκείνοι να συλλήσουν, να αφαρπάσουν τα ιερά και όσια μας. Οι αγωνιστές του 21 είχαν θεμέλια, είχαν αρετή, είχαν Χριστό. Αυτά δεν τα παρέδιναν με τίποτα.
με αυτά έφεραν την Ανάσταση στο έθνος μας. Σε μας σήμερα τον αιώνα της, των ανέσεων, τον αιώνα του θεάματος, τον αιώνα της οχλοποιήσεως, τον αιώνα της παγκοσμιοποίησης, τον αιώνα της λατρείας του Μαμονά, τον αιώνα των αντιθέσεων, της πείνας και του πλούτου, της δυστυχίας και της ευτυχίας των ολίγων, τον αιώνα αυτό, περισσότερο από κάθε άλλη εποχή, χρειάζεται να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Η ελευθερία χάνεται όταν χάνεται η ελευθερία της ψυχής. Ο άνθρωπος είναι ελεύθερος όταν είναι ζώσα η ελευθερία της ψυχής. Έχουμε την αλήθεια, έχουμε το φως. Γι' αυτό το φως αγωνίστηκαν από καταβολής κόσμου όλα τα μεγάλα αναστήματα, προφήτες, μάρτυρες, όσοι, δίκαιοι, πατέρες εκκλησίας, ο Κύριος μας και οι αγωνιστές του 1821. Αυτά τα διεφύλαταν ως κόρη οφθαλμού. Συ, αδελφή ψυχή, που αγαπάς τον Κύριο, στήθη καλός. Μελέτα, ελευθερώσου, πέταξε από πάνω σου τα βάρη, βάλε φτερά στην ψυχή σου, για να νιώσεις λυτρωμένη τη μία και αιώνια αλήθεια, Χριστό και πατρίδα. Αλλιώς, τι κι αν ζεις, είσαι θαμμένη μέσα στα ερείπια του αιώνα τούτου του απατεώνα. Δυστυχώς, υποταχθήκαμε στη λεγόμενη παγκοσμιοποίηση. Όσοι βέβαια υποταχθήκαν, γιατί υπάρχουν και λυτρωμένες ψυχές που ζουν με τα παραγγέλματα του Κυρίου μας, με τις μνήμες των προγόνων μας, την ιστορία του έθνου μας. Αδέρφια μου, αυτή την ιερή και ευλογημένη ημέρα, τιμή σε εκείνους που παρέδωσαν ολοκαύτωμα τη ζωή τους, αποδίδουμε ότι και εμείς στέκουμε ακλόνητοι στα ιερά και όσιμα της φυλής μας. Ας είναι, αδέρφια μου, η μνήμη των προγόνων μας αιωνία με την προσωπική μας ζωή τρεφόμενη
ψάχοντας τις ρίζες βαθιά στις ιερές παραδόσεις της φυλής μας. Ας είναι αιωνία τους η μνήμη και ας μας φωτίζουν από εκεί ψηλά τις πρεσβείες τους όσο ζούμε και όσο υπάρχει αυτός ο κόσμος. Αμήν. Θα πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι με προφητικό λόγο έχει γραφτεί ότι όσο εμείς προσωπικά, ο καθένας μας, τρέφεται με τις ελληνικές παραδόσεις, η φυλή μας στέκει και θα στέκει όρθια. Δεν είναι η αξία, ούτε έχει αξία η ύλη, αλλά έχει αποδειχθεί περίτρανα ότι το πνεύμα είναι εκείνο που ζωοποιεί την ύλη. Ούτε το να στηρίζεται κανείς σε δυνάμεις κρατεές σε εισαγωγικά του παρόντος αιώνος, γιατί έρχονται και παρέρχονται. Η ιστορία είναι αψευδής μάρτυρας αυτής της μεγάλης αλήθειας. Πού είναι η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, πού είναι η Βυζαντινή Αυτοκρατορία, ήδη έχουν καταγραφεί και ζουν στη μνήμη της ιστορίας. Νέες δυνάμεις έχουν έρθει στην επιφάνεια. Μα και αυτές οι δυνάμεις θα ακολουθήσουν την πορεία της φθοράς. Ό,τι έχει αρχή, έχει και τέλος. Κάνουν τον κύκλο τους και κάτι καινούριο έρχεται πια. Μία μόνο. Αρχή είναι ακατάλητη, αναλύωτη, αιώνια. Η Παναγία μας Τριάδα. Αυτή με το στόμα του Κυρίου μας έχει επαγγελθεί, έχει υποσχεθεί ότι ο ουρανός και η γη παρελεύσονται. Ιδε λόγοι μου ουμή παρέλθωση. Δηλαδή, και ο ουρανός και η γη, όπως βρίσκονται σήμερα, θα πάψουν να υπάρχουν. Οι δελόγοι του Κυρίου μένουν στον αιώνα. Και ενούς ουρανούς και καινή γη. Σύμφωνα με την υπόσχεσή του Κυρίου μας περιμένουμε. Σε αυτούς τους καινούριους ουρανούς που θα είναι πνευματικοί και σε αυτή την καινή γη θα βασιλεύει ο νόμος του Θεού. Θα είναι όλα πνευματικά. Όλα
Πλημμυρισμένα στη δόξα του Κυρίου, στη δόξα της Αγίας Τριάδας. Μην ξεχνάμε ότι είναι γεγραμμένο από τους επιστήμονες ότι διαπυρός θα καταστραφεί η γη. Με το λεγόμενο θερμικό θάνατο. Επιβεβαιώνεται εκείνο που 2.000 χρόνια πριν και περισσότερο έχει υποθεί από το στόμα του Κυρίου ότι πυροί ριζιδών παρελεύσονται, ότι όλα θα παρέλθουν, θα καταστραφούν δια του πυρός. Όσοι έχουμε μάτια, όχι αυτά που βλέπουν οι μύγες και τα ζώα, αλλά την όραση του Θεού, την όραση, βλέπουν καθαρά ότι έρχεται η ώρα εκείνη, η ώρα η αναστάσιμη. Νιώθουν τη ελευθερία, ζουν και φωνάζουν «Έλα Κύριέ μας, σε περιμένουμε, είσαι πολυτρωτής μας, σε ποθούμε για την ικανοποίηση του πόθου μας, σε αγαπούμε γιατί είσαι η Παναγάπη, θέλω να σε βλέπουμε γιατί είσαι η όρασή μας, θέλουμε να σε ακούμε γιατί χαροποιείς την ψυχή μας. Κύριε, έλα και σκήνωσε μέσα μας, αγαπημένα μας Μητροτά, ευλογημένε Ιησού. Σύ είσαι ο πόθος όλων των αιώνων. Όσοι πέρασαν και υποσχέθηκαν, χάθηκαν. Σύ όμως, Κύριέ μου, μένεις η αιώνια νοσταλγία, η αιώνια επιθυμία, το αιώνιο φως. Εγώ είμαι το φως του κόσμου. Έτσι μας είπες, Κύριε, και είσαι το φως του κόσμου. Που υπήρχε γιατί είσαι φως εκ φωτός. Και υπάρχει και θα υπάρχει και θα φωτίζεις με τη δόξα σου τις ψυχές μας. Σε παρακαλούμε, Κύριε, ερθέ και μείνε μέσα μας. Δώσε τη χαρά, την ανεκλάγητη, την ουράνια χαρά που ζουν οι Άγιοι, που ζουν οι προφήτες, που ζουν οι άγγελοι, που ζουν όλα τα πνευματικά, όλα τα πνεύματα που είναι στον ουρανό πάνω. Σε παρακαλούμε, Κύριε, μη εγκαταλείψεις μας.